Ωρας μου είπε πως δεν κάνουνε κακό τα μπέργκερ. Και πού είναι η σαλάτα και χυμός? Α, δεν είχαμε και πολλά λεφτά. Αφού σας έδωσα λεφτά. Και πήραμε και πίτα. Μήπως θέλεις λίγο? Μακάρι να τελείωναν τα μαθήματα και να πηγαίναμε έξω. Να κάναμε καμιά βολτούλα. Ω, και εμένα μου λείπουν τόσο πολύ τα πάρτι στις καφετέριες. Α, δεν ξέρω, έχουμε μια χαρά πάντως. Στο σπίτι να κάθεσαι, να διαβάζεις βιβλία. Τζούλια, δεν θα αλλάξεις ποτέ εσύ. Πάντα κάθεσαι μέσα και διαβάζεις βιβλία. Κι εγώ θα διάβαζα βιβλία, αλλά ανησυχώ για τον αδερφό μου. Ω, τι έπαθε αδερφό σου? Παιδιά, θέλετε να δείτε σε ποιο κόμικ θα πάρε τα πλούσια παιδιά μας? Τότε κάντε like! Πάμε γρήγορα λοιπόν με το 1, 2, 3. Δείτε τα καινούργια επεισόδια λοιπόν! Τι θα συμβαίνει με τον αδερφό μου? Έχει τρελαθεί με αυτή την καραντίνα. Έχει αρχίσει να κάνει πολύ τρελά πράγματα. Καλά, δεν ήταν και ποτέ φυσιολογικός. Συμφωνώ. Αλλά τώρα έχει παραγίνει το κακό, μιλάμε. Τι, κάνει και αυτός μαύρη μαγεία δηλαδή? Όχι, μαύρη Έλληνα, σε αυτό είσαι μοναδική. Για παράδειγμα, χθες αποφάσισε να κάνει 5 χρόνια εγγραφή σε ένα βιντεοπαιχνίδι που παίζει στον υπολογιστή. Και τι με αυτό, τα αγόρια παίζουν παιχνίδια μέχρι να γίνουν και γέροι. Μαμάζευε λεφτά για 6 μήνες για να πάρει δώρο για τη μαμά του. Και ξαφνικά χάλασε όλα τα λεφτά στο παλιό παίχνεδο. Η μαμά είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να το σταματήσουμε αυτό. Ωραία θα ήταν, αλλά πώς θα το κάνουμε αυτό? Πρέπει να βρούμε κάποιον που θα τον ακούσει. Αυτό είναι όλο. Σαν ποιον? Τι κάνετε και μέσα τόσες ώρες? Βρωμιάρη Τζέραλντ, έλα εδώ πέρα. Και τι πρέπει να κάνω εγώ, δεν κατάλαβα. Να σταματήσεις το ρόσο το να αγοράζει χαζά πράγματα στο ίντερνετ. Μα γιατί, αυτό είναι το πιο ωραίο παιχνίδι. Είναι χαζός, δεν μπορεί να το χειριστεί. Μας έφερε τα χρήματα για να πάρει δώρο στη μανούλα του και τώρα τα χάλασε για ένα παλιό παιχνίδι. Είναι υποχρέωση σου ως φίλος σου να το κρατήσεις μακριά από αυτά τα κακά πράγματα. Α, τότε εντάξει. Δηλαδή κατάλαβες τι πρέπει να κάνεις? Φυσικά, για χαζό με περνάτε. Εσείς χαλαρώστε, εγώ θα πάω τώρα και θα τον μιλήσω. Πάρε και τη τσάντα μου από το δωμάτιο του Ρος, σε παρακαλώ. Και τι κάνει η τσάντα σου στο δωμάτιο του Ρος, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Είπα να τη γράψω τις ασκήσεις από αυτόν, αφού δεν δίνεις ποτέ τα δικά σου. Ασκήσεις? Α, έτσι το λέμε τώρα. Τζούλια, όχι τώρα. Καλά. Πες τα μου όλα. Έχετε μπροστά σας τον ιδιοκτήτη από... Τον ιδιοκτήτη μιας χαζής φιλίας, δεν υποθέσω. Καλά είναι και αυτό, αλλά όχι μόνο αυτό. Τελείωνα και πες μας. Έκανα subscription για το καλύτερο παιχνίδι της χρονιάς για 5 χρόνια. Ώστε το αγόρασες εσύ, δηλαδή, τελικά αντί για τον Ρος. Και πού βρήκε τα λεφτά αυτούς? Όχι μόνο εγώ, αλλά και αυτός. Τώρα μαζί θα παίζουμε το παιχνίδι. Ώστε σε στείλαμε στον Ρος για να τον πείσεις να μην αγοράζει και αγόρασες εσύ ο ίδιος το παιχνίδι! Να είστε εσύ, είχες δίκιο, είναι βλάκας. Εγώ πάντα έχω δίκιο, αλλά θα παραλάβω την ερώτησή μου. Πού βρήκες τόσο πολλά λεφτά για να αγοράσεις τόσο ακριβό πράγμα? Έχω κι εγώ οικονομίες, τι νομίζετε, μόνο εσείς έχετε λεφτά? Στέισι, δες τη τσάντα αυτή που σου πήρε ο Τζέραλντ, αυτή να κοιτάξεις. Πού είναι τα λεφτά μου, ρε? Έκλειψες τα λεφτά μου, είσαι τελείως τρελός. Τι, εγώ δεν έκλειψα τίποτα, όλα εκεί μέσα είναι, τσακαρέτα. Βρωμιάρη Τζέραλντ, αν έχω ένα σάκο λεφτά στην τσάντα μου και αν έχω και γάμα στα μαθηματικά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ξέρω πόσα λεφτά είχα εξ αρχής. Μπορώ να μετρήσω τα λεφτά με μια ματιά. Δεν επέτρεψες το φίλο σου αυτό να αγοράζει χαζά πράγματα. Χάλασες τα λεφτά μόνος σου, έκλειψες τα λεφτά από την Στέισι και τα έβαλες και σε τράπεζα. Καλά, εγώ φορούσα μάσκα. Να
να πάρει, Τζέραλτ. Εξέπλυσες ακόμα και το θεό της βλακείας. Τι του μίλεις προσωπικά, πώς είναι? Μην αλλάξεις θέμα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα φέρεις τα λεφτά μου πίσω, κατάλαβες? Καλά, Στέιζι. Τόσα λεφτά μπορώ να τα έχω σε 2 μήνες από τώρα. Αν δεν τα έχεις, θα γίνεις αιώνια σκλάβος μου. Κανείς δεν θα με αγοράσει, είμαι πολύ αδύναμος. Ρε Στέιζι, μπορούμε να τα πούμε ένα λεπτάκι? Εντάξει, Τζέραλντ, αφού κανένας δεν πρόκειται να σε αγοράσει, θα δουλέψεις εξωτερικά. Τι γυμναστική να κάνω εγώ? Θα κάνεις ό,τι σου πούμε εγώ και τα κορίτσια. Θα γίνω το σκυλάξιος τώρα? Δεν υπάρχει σκλαβιά, αλλά υπάρχει αστυνομία. Εσύ επιλέγεις. Κατάλαβα, κατάλαβα, εντάξει. Λοιπόν, αφού όλοι συμφώνησαν, δώσε μου τη ζακέτα σου. Κρατάω το λόγο μου. Λοιπόν, μου πάει. Λοιπόν, μισή ώρα έχει μείνει μέχρι το μάθημα. Πετάγομαι στο μαγαζί. Άι, ποιο μαγαζί λες? Δεν μπορείς να βγαίνεις έξω. Παρήγγειλε delivery. Δεν ξέρω ακριβώς τι θέλω. Θα πάω στο μαγαζί, θα κάνω μια καμιά βόλτα και μετά θα αποφασίσω τι θέλω. Τζέραλντ, γρήγορα ακολούθησέ τον και σταμάτα τον! Μα είναι στην είσοδο! Τρέξε από πίσω του να το σταματήσεις πριν προλάβει να βγει έξω, ναι! Βλέπουνε πολύ ώρα! Ναι, έρχεται και η δασκάλα που να είναι! Έλεος, το μόνο που θέλεις είναι να διαβάζεις! Ωραίος μου είπε πως θα είναι ασφαλής εκεί και αποφάσισα να του κάνω παρέα. Σταμάτα! Τι μου ρίχνεις, σταμάτα! Εντάξει, αποφάσισα τόσο πολύ τον ιό, θα πάω έξω και θα πάρω delivery. Αυτό σου λέγαμε από την αρχή, βλάκα, αυτό σου λέγαμε. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό, κάτι βρωμάει εδώ μέσα. Τι κάνετε εκεί πέρα? Καλά, δεν βλέπεις, παίζουμε. Βέβαια, αγοράστε και τη συνδρομή, μην πάει και χαμένη αυτή είναι η συνδρομή που πληρώσατε. Ωραίος γύρος, αδερφέ. Είναι ώρα να παραγγείλουμε, έτσι? Θα πω στα κορίτσια τι θέλουν να παραγγείλουν, να κάνουμε μια γενική παραγγελία. Φυσικά. Λοιπόν, θέλουμε μόνο σαλάτα και χυμό. Έλα, βάλτε στην παραγγελία μου. Εσείς τι παραγγείλατε? Τι? Γιατί παραγγείλατε τόσο πολλά μπέργκερ? Κάτσε, εσύ δεν θέλεις να πάρω delivery? Και τα delivery έχουν ωραίες λουχουδιές και ωραία πράγματα. Ξέρεις, μπορείς να παραγγείλεις και φυσιολογικά πράγματα στο delivery. Αυτή είναι η δική σας εποχή με την υγιεινή ζωή. Εμείς την εποχή μας τρώμε μπέργκερς. Ποια είναι η εποχή σου, ρε βλάκα? 2 χρόνια μεγαλύτερος είσαι. Τι είναι αυτά που λες? Τώρα γιατί με πρίζεις? Άμα θέλεις πήγαινε μόνη σου και πάρε ό,τι θες. Εμείς θα πάρουμε μπέργκερς. Μπορούμε να τα πούμε ένα λεπτάκι εμείς οι 2? Πρέπει να πείσεις το Ρος, αγοράζει φυσιολογικό φαγητό. Και αν δεν μ' ακούσει, τι να κάνω? Να τον κάνεις να ακούσει. Έδωσα τη ζακέτα μου να σε αγοράσω από την Στέισι και εσύ πρέπει να μας βοηθήσεις. Εντάξει, εντάξει, το θυμάμαι. Θα το κάνω. Είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις. Στη διαταγή σας, κυρία. Τώρα μάλιστα. Ναι, ήρθε το delivery. Ωραίος μου είπε πως δεν κάνουν κακό τα μπέργκερ. Και πού είναι η σαλάτα μας και η χυμός? Δεν είχαμε και πολλά λεφτά. Αφού σας έδωσα. Και πήραμε και πίτα. Μήπως θέλεις λίγο? Έλα πάρε, είναι διέτης.
Έλα, τι διαφήμιση είναι αυτή. Α, είναι λαχείο. Α, κατάλαβα. Με τα λαχεία παίρνεις πολλά λεφτά. Θα πάρω το λαχείο, θα κερδίσω πάρα πολλά λεφτά και μετά θα έχω δώρο και για τη μαμά μου. Και θα μου μείνουν και λεφτά για παιχνίδια. Μην τολμήσεις να τον αφήσεις με τα λαχεία, θα χάσω όλα τα λεφτά του πάλι. Το κατάλαβες? Έλα, έλα, το 23. Το 23, το 23. Τι 17, 17, έχασα. Ρος, πάλι τα ίδια χάλια κάνεις, ε! Εγώ απλά... Με μου πες καν, ξέρω. Σε έπεισε ο Ρος ότι είναι πολύ cool όλα αυτά τα λαχεία, ναι. Κορίτσια, κοιτάξτε. Σήμερα θα κάνω piercing σε όλο μου το πρόσωπο. Σούπερ! Περίμενε! Μην το κάνεις αυτό! Ένα, δύο, τρία. Έκανα στα μαθήματά σου, δεν μπορώ να κάνω μια άσκηση. Όχι, διαβάζω ένα πολύ ωραίο βιβλίο φαντασίας. Ρος, μπορώ να τη γράψω από την άλλη γευρά. Η Τζούλια δεν με αφήνει. Ούτε εγώ το έχω κάνει. Θα το κάνεις λοιπόν? Όχι, διαβάζω κάτι πολύ ενδιαφέρον εδώ πέρα. Λοιπόν, οι βαθμοί από τις ασκήσεις. Τζούλια Α. Μαύρη Έλενα, Στέισι και κάτια Β. Ο Τζέρολτ Β χαριστικά. Και ο Ρος γάμα που δεν έκανε καθόλου την άσκηση. Ακόμα και ο Τζέρολτ πήρε Β χαριστικά. Και εσύ γάμα. Τι θα πει η μαμά γι' αυτό? Ας είμαι ήσυχο. Ναι, είχες δίκιο τον έλεγξε το αδερφό σου. Έχει τρελαθεί τελείως. Πρέπει να ζητήσουμε τον Τζέρολτ για βοήθεια πάλι. Και δεν φοβάσαι ότι θα γίνει το ίδιο που έγινε την προηγούμενη φορά? Να αρχίσει ο Τζέρολτ να διαβάζει το βιβλίο? Όχι, όχι. Αυτό δεν πρόκειται να το πιστέψω με τίποτα τι θα συμβεί. Βρωμιάρη Τζέρολτ! Καλά πλάκα μας κάνεις τώρα, ε! Ε, τι θέλετε τώρα? Θέλετε να παρατήσει το βιβλίο του, το παράτησε! Τι τώρα, δεν είσαι δει πάλι χαρούμενες? Δεν έπρεπε να σταματήσει να διαβάζει! Αλλά θα έπρεπε να αρχίσει να κάνει τα μαθήματα! Έτσι διαβάζουμε εμείς! Αναρωτιέμαι τι διαβάζετε! Τώρα κάνουμε γυμναστική! Κάντε στην άκρη, με ενοχλείτε! Ο Τζέρολτ ούτε έφερε τα λεφτά σου πίσω, ούτε με βοήθησε με τον αδερφό μου. Ναι, είναι τελείως άχρηστος. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη χαζομάρα του ως όφελός μας, ναι, έτσι. Αναρωτιέμαι πώς. Ούτε αρχαία φίλτρα δεν τον σώζουν αυτόν τον τύπο. Κοιτάξτε, αφού αγνοεί τα πάντα όλα αυτά που του ζητήσαμε σε σχέση με τον Ρος και πάντα, μα πάντα κάνει το αντίθετο. Και λοιπόν... Θυμάστε ότι έχουμε τεστ σύντομα. Ξεχνιέται αυτό. Και ο Ρος ήθελε να κάνει δώρο για την κυρία Μέρι, ε? Α, για να το βάλει άριστα. Θα ζητήσουμε στον Τζέρολτ να πείσει τον Ρος να κάνει το δώρο και σύμφωνα με τα προηγούμενα αποτελέσματα θα έχουμε αυτό που θέλουμε. Θα έχουμε δύο δώρα. Ακριβώς, τότε θα μας βάλει σε όλους άριστο. Έξυπνε, Τζούλια, είσαι πολύ έξυπνε. Δεν κατάλαβα, γιατί μας είπα να κάτσουμε στο διάδρομο μέχρι να τηλεφωνήσουν. Έχουν περίεργες απαιτήσεις τώρα τελευταία. Κυρία Μέρι, σύντομα θα φτάσει το τέλος των σπουδών μας.
Ναι, ναι, και το δικό μου τέλος. Η τελική εξέταση είναι μπροστά μας, κυρία. Ναι, το βασανιστήριο συνεχίζεται. Και για να μην υποφέρετε ούτε εσείς ούτε εμείς, θέλουμε να σας δώσουμε ένα δώρο. Αγόρια, ελάτε μέσα. Άντε, πού είναι το δώρο. Και τι είναι αυτά που λες? Όχι, έκανα λάθος. Το σύστημα απέτυχε. Εννοώ, τώρα, ναι. Ούτε piercing, ούτε κοκακόλα με μέντος. Αλλά τώρα αποφασίσατε να κάνετε ό,τι σας ζήτησα. Τώρα σας ήρθε, ε. Θα μου εξηγήσει κανείς τι στο καλό σημαίνει εδώ πέρα. Είμαι εδώ με τη γάτα. Εγώ τρώω μόνο fast food. Ζεις. Είσαι καλά.